μεσημέρι, κύριε Πιτσιλίδη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Νικήτα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Πρώτη μέρα του μέτρου. Και εντοπίσατε ήδη τρεις που χρωστούσαν στο κράτος. Από νεότερα στοιχεία, η ώρα 12 έχουν συνολικά εντοπιστεί, όπως διαπιστώνεται, 8 πρόσωπα, 7 στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 1 στο αεροδρόμιο Μπάφου. Συνολικά έχουν εισταχθεί 9 εντάλματα για ένα ποσό περίπου 2.000 ευρώ περίπου. Έχουν δοθεί 2 προειδοποιητικές επιστολές, καθότι ο ένας από τους οφειλέτες είχε 3 εντάλματα, επλήρωσε τα 2, το τρίτο εδεσμεύτη να το πληρώσει κατά την επιστροφή του. Και μια άλλη περίπτωση, μετά από επικοινωνία με οικείον, αύριο θα παρουσιαστεί πρόσωπος των ΟΥΛΕ Λευκοσία, ο Λαμών Εκτέτης Ενταλμάτων Λευκοσίας, για να εξοφλήσει το ένταλμα. Δηλαδή αυτοί που δεν κατάφεραν σήμερα να πληρώσουν θα μείνουν στην Κύπρο, δεν θα ταξιδέψουν? Όχι, το αντίθετο. Είπαμε δύο, στη μεγάλη πλειοψηφία από τα 8 πρόσωπα, οι 6 έχουν πληρώσει, ο ένας θα πληρώσει αύριο και ο τρίτος που ήταν 3 τα εντάλματα επλήρωσε τα 2 και θα πληρώσει το άλλο με την επιστροφή του στην Κύπρο. Θα το παρακολουθήσουν. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί κάποιος θα πει ότι φεύγει από την Κύπρο, πού να τον ξαναδείτε? Κατά την αναχώρηση επικαιροποιούνται οι διευθύνσεις τηλέφωνα διαμονής και εργασίας και πρόσθετα παίρνουμε στοιχεία για την πτήση ημερομηνία ώρα άφιξης, ανάλογα να το χειριστούμε. Μάλιστα, άρα δηλαδή από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του μέτρου αρκετά καλά τα πήγατε, κύριε Πιτσιλίδη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα, αλλά να επαναλάβουμε ακόμα μια φορά η προτροπή μας, οι πολίτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες πριν παρουσιαστούν στο αεροδρόμιο για να αποφευθεί ταλαιπωρία ή ακόμα και σύλληψή τους, γιατί δεν θα έχουμε άλλη επιλογή ακόμα και σε τέτοια περίπτωση να κινηθούμε στην κατεύθυνση. Οι αντιδράσεις τους ποιες ήταν, κύριε Πιτσιλίδη? Θετικές. Θετικές. Και χωρίς να παρουσιαστεί καθυστέρηση ή κανένα πρόβλημα στο αεροδρόμιο, κύλησαν όλα ομαλά. Ήταν κάτι που περίμενα δηλαδή, ότι θα τους παραλάβετε, σε εισαγωγικά το παραλάβετε. Δηλαδή ήταν κάτι που το περίμενα ότι θα πληρώσουν αυτά τα χρήματα, ήρθαν προετοιμασμένοι? Είχε περίπτωση τώρα, επειδή τα ποσά ήταν μικρά, υπήρξε ανταπόκριση. Είχαμε περίπτωση που συνοδεύσαμε ένα άτομο σε αυτόματη ταμιακή μηχανή να πάρει χρήματα γιατί ήθελε να πληρώσει με επιταγή και δεν είναι αποδεκτό με βάση τη διαδικασία. Γενικά υπήρχε θετική ανταπόκριση. Μάλιστα. Πολύ καλά. Άρα το μέτρο άρχισε να εφαρμόζεται. Αναμένουμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη αυτής της ιστορίας. Ευχαριστώ, κύριε Πιτσιλίδη, για την παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ.